9 σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν μέσα στη νύχτα στην Ανατολική Κρήτη μετά τη σεισμική δόνηση των 4,2 Ρίχτερ χθες 1/4 πριν τις 9 το βράδυ, που έγινε αισθητή σε ένα μεγάλο τμήμα της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου αλλά και του Λεσιθίου. Οι σεισμικές δονήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν οι περισσότερες ασθενείς και δεν έγιναν αντιληπτές από τους πολίτες, οι οποίοι ωστόσο το τελευταίο διάστημα βιώνουν μια σεισμική δραστηριότητα με επίκεντρο το Αρκαλοχώρι, η οποία σύμφωνα με τον σεισμολόγο του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών στη Θεσσαλονίκη, Χρήστο Παπαϊωάννου, δεν θα πρέπει να προκαλεί τρόμο, καθώς παρακολουθείται με επιταχυνσιογράφο που έχει τοποθετηθεί στην περιοχή και από τα στοιχεία που προκύπτουν δεν αναμένεται κάποια μεγαλύτερη, όπως τόνισε έντασης, σεισμική δόνηση. Η σεισμική δράση εντοπίζεται σε μια περιοχή η οποία είναι πολύ κοντά στο Αρκαλοχώρι, με αποτέλεσμα ακόμα και μικρού μεγέθους σεισμοί της τάξης του 3,5 με 4, δεν μιλάω για 4, δεν όλοι γίνονται αισθητοί, να γίνονται ιδιαίτερα αισθητοί. Μέχρι στιγμής τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει μία ζώνη που έχει ενεργοποιηθεί η οποία αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο μήκος ρήγματος, το οποίο δεν φαίνεται να είναι μεγάλο, δηλαδή να δείχνει ότι έχει ενεργοποιηθεί μία μεγάλη περιοχή, δηλαδή ότι αναμένουμε έναν ισχυρότερο σεισμό. Το φαινόμενο των αλλεπάλληλων σεισμικών δονήσεων δεν ανησυχεί τους επιστήμονες, που εξηγούν ότι αποτυπώνεται η διέγερση ενός τμήματος από ρήγμα, το οποίο επειδή είναι μικρό, δεν αναμένεται να φέρει κάποια μεγαλύτερη δόνηση, την ώρα που ακόμη και το γεγονός ότι μικρές σεισμικές δονήσεις γίνονται αισθητές είναι απόλυτα εξηγήσιμο. Οι σεισμοί δεν γίνονται σε ένα σημείο. Κατανέμονται πάνω σε, αυτό, σε αυτή τη γραμμή, πάνω σε ένα χάρτημα το βάλουμε, δηλαδή θα δούμε ότι προσεγγίζονται με μία γραμμή. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα άλλοτε ένα σεισμός, ο οποίος μπορεί να είναι 2,5 αλλά κάτω από το Αρκαλοχώρι, κυριολεκτικά κάτω από το Αρκαλοχώρι, να γίνει πιο έντονο αισθητός από ένα σεισμό 3,8, που ίσως είναι λίγο παραπάνω, λίγο πιο βόρεια, λίγο πιο νότια. Αυτή η ζώνη που έχει διεγερθεί έχει μια διεύθυνση βορρά-νότο. Γι' αυτό και ορισμένοι σεισμοί γίνονται αισθητοί και στο Ηράκλειο. Να μην πανικοβάλλονται οι πολίτες, ζήτησε ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδος, ο οποίος ανέφερε ότι ξεκίνησαν ήδη οι προληπτικοί επιτόποι έλεγχοι σε παλαιά κτίσματα, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι σε μια αντίθετη περίπτωση που θα έπρεπε να υπάρξουν γενικευμένες δράσεις, μηχανικός πολιοδομίας υπάρχει ένας και μόνο στο Δήμο, ο οποίος ταυτόχρονα είναι επιφορτισμένος με τις ανάγκες τριών ακόμη Δήμων της περιοχής. Σε ένα Δήμο τεράστιο. Έχω ένα άτομο στην πολεοδομία, μια πολεοδομία η οποία καλύπτει το Δήμο Βιάνου, το Δήμο το δικό μας, το μισό Δήμο Χερσονήσου και το μισό Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Δηλαδή μιλάμε τώρα για τραγελαστικά πράγματα. Πού να προλάβει ένας άνθρωπος να κάνει όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνει. Δυστυχώς με την κινητικότητα, δυστυχώς με το να μην μπορούμε να προλάβουμε, δυστυχώς έχω αναγκαστεί αυτή τη στιγμή σαν δήμαρχος από τους 4 συμβούλους που μου δίνει δικαίωμα ο νόμος, να έχω πάρει 4 μηχανικούς. Το καταλαβαίνετε.